ρίξε μου να πιω το ακριβότερο ποτό. Εγώ πληρώνω στα μάτια που αγαπώ. Στη στέγη φροντίδας ηλικιωμένων Αγία Μαρίνα στο Στρόβολο γιόρτασαν την Ανάσταση. Πώς επέρασετε εδώ με σήμερα? Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Δεν έξα να περάσαμε έτσι, έτσι ωραία. Σήμερα φάμε παράδο με κρέα. Πολλά ωραίο. Ήταν ωραίο. Ήταν πολλά ωραίο. Μακάρι να είναι καλά που το μαγείρεψε. Οι επισκέψεις λόγω της ημέρας ήταν πολλές. Παιδιά και εγγόνια έφτασαν για να χαρούν για λίγο τα δικά τους άτομα. Αγαπώ σε μια κούκλα. Ο κύριος Γιάννης είναι 86 ετών, μένει στο κέντρο τα τελευταία 5,5 χρόνια. Τον συναντήσαμε στο Προχόλ, εκεί όπου περίμενε με ανυπομονησία τον αδερφό του να έρθει για να τον πάρει να παράσουν μαζί τη σημερινή μέρα. Νιώθω ευχάριστα. Πολλά καλά όταν είμαι με τους δικούς μου, με τους συγγενείς μου, ναι. Μόλις έφυγε, με τον άντρα της, στα κύρα μου. Χαρήκετε που τους είδετε? Παναγία μου, τα παιδιά σου, τα γκόνια σου. Μια χαρά είναι, beautiful. Για κάποιους τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο εύκολα, καθώς η απόσταση που τους χωρίζει με τα αγαπημένα τους άτομα είναι μεγάλη και αντλούν κουράγιο ένας από τον άλλο για να περάσουν τις γιορτινές αυτές μέρες μακριά από τις οικογένειές τους, όπως η κυρία Θέκλα. Μιλήσαμε σήμερα, τηλεφωνήσα, ναι, όλα εντάξει. Ήταν ενωμένοι όλοι, κάμουν τραπέζι μέχρι σε όλοι μας. Τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας ποιοι? Παιδιά, εγγόνια, τις έγκονα. Όλοι στην Αγγλία? Στην Αγγλία. Μάλιστα. Σας λείπουν? Μου λείπουν, ναι. Μακριά από την οικογένεια μας πάντως. Η αγάπη των κυριότερων, ναι, ναι. Η οικογενειακή αγάπη. Τώρα να μου μάλλον λείπει η οικογένεια μας που είμαστε εδώ μέσα τώρα, να πάω. Είναι το πρώτο μου πάσχα που περνώ. Η κόρη μου είναι Αυστραλία. Έχω 4 κόρες. Στην Αυστραλία. Έχω τα σκόρια να είναι μακριά, αλλά τηλεφωνούν μου, «Μαμά με κλείσε να έρθω, μαμά με κλείσε να έρθω». Κυρία Μαρούλα. Η ώρα που χτυπάει η βιντεοκλήση από Αυστραλία, η ευτυχία ζωγραφίζεται στο πρόσωπό της. Αυτή η έστω εικονική επικοινωνία μέσω τηλεφώνου είναι αυτό που τους δίνει δύναμη να αντέξουν την μοναξιά, όπως λένε, καθώς και η ελπίδα μέχρι την επόμενη συνάντηση μαζί τους. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους χριστιανούς να έχουν καλή χρονιά, να αγαπούν το Θεό και το Χριστό και εμάς που είμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο, να μας δίνουν σημασία περισσότερη. Αυτά που ζητούν δεν είναι πολλά, μόνο λίγο από το χρόνο και την αγάπη μας.